Διότι εδώ δεν θα έχουμε μια συναισθηματικά ψυχρή και απρόσωπη επαφή, αλλά πραγματικά θα είναι μια έμπρακτη βοήθεια. Να σκεφτείτε, εκτός από αυτά που έπρεπε να φέρουν οι αστυνομικοί, δηλαδή όπλο και οτιδήποτε προβλέπετε, είχαν μαζί τους να μοιράσουν και τα φυλάδια τα ενημερωτικά εδώ, είχαν την κογκάρδα στο αριστερό μέρος που λέει αστυνομικός γειτονιάς, καθώς και προσωπικές κάρτες με το κινητό τηλέφωνο του υπηρεσιακού. Οπότε συζητάνε με τον κόσμο, τον απλό καθημερινά, ναι. Συζητάνε με τους έμπορους. Έρχεται σε μια επαφή, μια κυρία συγκεκριμένα, αν δείτε τα πλάνα, αν τα παίζετε αυτή τη στιγμή, λέει ότι εγώ θέλω. Όλα τα βλέπουμε, τέλος του μήνα να πάρω σύνταξή μου. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω, λέει, που θα πάω πρώτη του μήνα να πάρω σύνταξή μου από το ΙΚΑ. Θέλω προστασία, να έρθετε. Βεβαίως, γιαγιά. Θα έρθουμε κοντά, θα είμαστε μία του μήνα στη τάδε ώρα. Θα έρθουμε εκεί στην τράπεζα να συνοδεύσουμε, γιατί είχε πέσει η καημένη θύμα ληστείας στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν πιστεύω να σε έχουν πάρει στο σώμα. Αγκάλια, σε πραγμα... Έκανες καμία στροφή επαγγελματική. Σε βλέπω πάρα πολύ ενημερωμένο, ήρεμο, κάτι σου κάνει. Σε βάλα σε τάξη, μου φαίνεται εκεί που πήγες. Πολύ τακτοποιημένα μας τα λες όλα. Με ενθουσιάζει πραγματικά. Να σου πω κάτι. Με ενθουσιάζει πραγματικά γιατί ο θεσμός αυτός ήρθε για να μείνει όντως. Μπορεί να μην ευδοκίμησε στο παρελθόν, αλλά ο κόσμος, επειδή νιώθει αυτή την ανασφάλεια με όλα τα γεγονότα, τους αγκάλιες πραγματικά και η κυρία που πούλαγε κουλούρια. Στην πλατεία, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος από τα μαγαζιά και στον δρόμο που ξεχνούσαν πολλοί, λένε ότι πραγματικά αισθανόμαστε ασφαλείς και μας αρέσει πραγματικά το θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς. Να πούμε ότι είναι και με τα μηχανοκίνητα, θα παίρνουν όπου πηγαίνουν μακριά από εδώ, ναι. Αλλά θα είναι και 6-2-2 πεζές περιπολίες σε όλη τη γειτονία του Χαλανδρίου. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει και τι θα αποδώσει ο θεσμός. Και δεν πώς θα πάει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για το υπεραναλυτικό ρεπορτάζ. Γιώργος Τσελίκας, μοναδικό.